Πάμε τώρα στο ΕΓΑΛΟ. Ζωντανή σύνδεση. Ο Κώστας Καραμαλής απαντά σε ερωτήσεις πολιτών της περιοχής. Υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής. Εμάς μας αφορά πάρα πολύ αυτό. Διότι το μεγαλύτερο ποσοστό μη νόμιμων μεταναστών που δεχόμαστε περνά μέσω Τουρκίας. Και βεβαίως θησαυρίζουν διάφοροι σύγχρονοι δουλέμποροι. Έτσι δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Λοιπόν, με την Τουρκία έχουμε μεν ένα πρωτόκολλο τέτοιο, αλλά δεν το εφαρμόζει. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ότι στις τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με δική μας παρέμβαση, ονοματίστηκε, δύο χώρες ονοματίστηκαν. Η Τουρκία και η Λιβύη, που αφορά τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, κυρίως την Ιταλία, ότι πρέπει έτσι, να προχωρήσουν άμεσα σε συμφωνία με την Ευρώπη πια, έτσι, όχι με μεμονωμένες χώρες, για συμφωνίες επανεισδοχής. Όπως επίσης βέβαια έχει μεγάλη σημασία ότι πλέον υπάρχουν περιπολίες της Frontex, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και στο Αιγαίο, για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ξέρετε καλά ότι έχω κάνει μια πρόταση εδώ και χρόνια για την ίδρυση, τη σύσταση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Τελευταία λέξη αυτό όμως, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και όλα αυτά να γίνουν, η πίεση από τις φτωχές χώρες του κόσμου δεν θα σταματήσει, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Άρα εδώ χρειάζεται και μια ευρύτερη πολιτική και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, σταδιακά να ενισχυθούν οι χώρες αυτές για να εκλείψει το κίνητρο ή αν θέλετε όχι το κίνητρο, η απόγνωση του αλλού. Να παρατήσει ακόμα και την γυναίκα του και τα παιδιά του για να πάρει το νοματιόν του να αναζητήσει μέσα από άθλιες συνθήκες. Να πληρώσει δουλέμπορους με τα ελάχιστα χρήματα που έχει για να βρεθεί σε μια χώρα που δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν ξέρει τίποτα, μπας και πάρει ένα κομμάτι ψωμί, μαύρο μισθό βέβαια, έτσι, μαύρο ενώ μαύρο στην μαύρη οικονομία, αλλά και αυτό ακόμα για αυτόν τον άνθρωπο είναι κίνητρο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή